Έδωσα εξετάσεις στη νομική και στην Πάντιο. Στη νομική χάνω για μια μισή μονάδα και στην Πάντιο εισέρχομαι ένατος. Με πιέζει ο πατέρας μου να μείνω στην Ελλάδα και από την Πάντιο μετά να πάω στη νομική, εγώ αποφάσισα να πάω στη Βιέννη. Αλλά δημιουργήθηκε το εξής πρόβλημα. Τότε δεν έδινε συνάλλαγμα το ελληνικό κράτος και έπρεπε ή ιατρική ή κτηνιατρική. Οπότε αναγκάστηκα να εγγραφώ στην ιατρική. Στην ουσία παρακολουθούσα όμως τα μαθήματα της νομικής. Και έτσι σιγά σιγά είχε οριμάσει η απόφαση μέσα μου να φύγω από τη Βιέννη. Παρότι μου άρεσε και η ζωή και ο κύκλος των φίλων που είχα. Είχα συνδεθεί με το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Αυστρίας. Έτσι. Αλλά δεν υπήρχε αυτός ο δεσμός που δημιουργήθηκε μετά με την ΕΣΠΕΝΤΕ. Έτσι. Και αποφάσισα, κατόπιν παρότριση και δύο-τριών φίλων, είχε έρθει ο Μακαρίτης, ο Μπάμπης, ο πρωτοπαπάς, τον οποίο φιλοξένησα στο διαμέρισμά μου 15 μέρες και με έπεισε, μου λέει, Γιώργο, σήκω, φύγε από τη Βιέννη, πήγαινε στη Γερμανία, γιατί εκεί είναι χιλιάδες Έλληνες και πρέπει να οργανώσουμε. Και τι θα οργανώσει εδώ, τους φοιτητές, εντάξει, δεν έχει νόημα. Πάμε να πάει στη Γερμανία. Εσείς είχατε σχέση με το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και πριν πάτε στη Βιέννη? Όχι. Εκεί όχι, με το κέντρο. Με το κέντρο. Και συγκεκριμένα περισσότερο με το Βενιζέλο, το Σοφοκλή, κατά σύμπτωση, ο οποίος ήθελε μάλιστα να μου αναθέσει και τη διεύθυνση μιας εφημερίδος για τους νέους και με παρακάλεσε να συνεργαστώ με τον αδερφό του, τον Λευτεράκη. Μετά από μια επαφή λοιπόν του είπα ότι λυπάμαι πολύ, αλλά δεν μπορώ να συνεργαστώ με τον Λευτεράκη και εγκατέλειψα αυτό το σχέδιο. Αυτή ήταν όλη μου η επαφή. Και έτσι πήγα στη Βιέννη. Από τη Βιέννη λοιπόν σιγά σιγά αποφάσισα να φύγω κάποια στιγμή, για να κάνω αυτό που ήθελα εγώ. Παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα μου, ο οποίος μου έλεγε, είναι λίγο τυχοδιοκτικό τώρα, μείνε στην ιατρική, γιατί είχα προχωρήσει. Αναγκαστικά, για να παίρνω και συνάλλαγμα, δεν γινόταν αλλιώς. Όμως αποφάσισα να φύγω. Και έτσι επήγα στη Γερμανία. Ήταν το 1959. Και αμέσως εγγράφηκα στη νομική σχολή και άρχισα να σπουδάζω νομικά. Κατά σύμπτωση ήρθα πολύ γρήγορα σε επαφή με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας και συγκεκριμένα με τον Βέρνα Μπουχστάλερ, ο οποίος ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Νεολαίας του κόμματος, και με τον Φον Κνέριγκεν, αν έχετε ακουστά το όνομα, αντιπρόεδρο της ΕΣΠΕΝΤΕ τότε, τον λέγανε ο κόκκινος βαρόνος, γιατί ο πατέρας του ήταν δεσπότης, αλλά ο ίδιος έγινε αντιπρόεδρος της ΕΣΠΕΝΤΕ, ένας μεγάλη μόρφωση άνθρωπος, και συνδέθηκα με αυτόν και έτσι άρχισα μια συνεργασία στενή με την ΕΣΠΕΝΤΕ. Η Γερμανία είχε ακόμα ερείπια, αλλά είχε αρχίσει να πουλώνει τις πληγές της. Εκείνο που πρέπει να σας πω είναι ότι σε σύγκριση με την Αυστρία, στη Γερμανία βρήκα ένα άλλο πνεύμα. Δηλαδή απέκτησα φίλους μέσα σε λίγες μέρες στο Πανεπιστήμιο. Και ήταν όλοι φυσικά των Jung Socialisten, έτσι Εσχαμπέ και όλοι αυτοί. Και έτσι συνδέθηκα πολύ. Και σε μία εκδρομή που έτυχε να με καλέσουν, βρέθηκα δίπλα στον Όλεν Χάουερ, ο οποίος έπειτα από μια συζήτηση που είχαμε, γιατί τον απασχολούσε πολύ το πρόβλημα των ξένων εργατών στη Γερμανία και των προβλημάτων των εργατών τα οποία αντιμετώπιζαν, του είπα κάποιες απόψεις μου και την άλλη μέρα στέλνει έγγραφο στην ΕΓΕΜΠΕ και ζητάει να με καλέσει το Προεδρείο και να με ακούσει. Πήγα λοιπόν στον Τίσατοφ, έκανα μια συζήτηση
και στη συνέχεια η κατάληξη ήταν να παρακαλέσουν να γίνω referent. Ουσιαστικά ήμουνα ο προϊστάμενος των ξένων γραφεία. Είχε 3-4 γραφεία, είχε Ιουγκοσλάβο, είχε Πορτογάλο, είχε Τούρκο, αλλά εγώ ουσιαστικά ήμουνα ο επικεφαλής. Και εκεί συνέλαβα αμέσως το σχέδιο ότι πρέπει πάση θυσία, πριν από τη δικτατορία, να ενταχθούν οι Έλληνες στα γερμανικά συνδικάτα. Όπως επίσης έδωσα μάχες για να πάνε τα παιδιά τους στα γερμανικά σχολεία, διότι είχαμε τους διαφόρους οι οποίοι θέλαν εθνικά σχολεία και δεν βλέπανε ότι τελικά το μέλλον θα είναι καταστροφικό εάν γινόταν αυτό. Όλος αυτός λοιπόν ο αγώνας με έφερε αναγκαστικά και στα εργοστάσια, διότι με καλούσαν μία στο Μόναχο, μία στο Στουτγάρδη, μία να κάνω ομιλίες. Έτσι. Και έτσι ήρθα σε επαφή με το εργατικό στελεχειακό των Ελλήνων στη Γερμανία. Αυτό βέβαια το εκμεταλλεύτηκα, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι διαλέγοντας τους πιο μορφωμένους, τους πιο ικανούς κτλ, έφτιαχνα επιτροπές τότε της Ένωσης Κέντρου. Θα σας πω γιατί το λέω και τι σημασία έχει. Το ξημέρωμα της 21ης Απριλίου, το οποίο ήταν συγκλονιστικό για μένα, γιατί εκοιμόμουν, η γυναίκα μου σηκώνονταν λίγο πιο πρωί για να ετοιμάσει καφέ και να φύγει, να πάει, ήταν προϊσταμένη των κοινωνικών λειτουργών στο κέντρο υγείας της Βόνης. Έρχεται μέσα και μου λέει, στην Ελλάδα κάτι έγινε, στρατός. Βάζω το ραδιόφωνο και ακούω ότι έχει γίνει πραξικόπημα. Δεν περνάνε 2 λεπτά και παίρνω το πρώτο τηλεφώνημα από την μπάντα Μάινχοφ, η οποία είχε κρατήσει το τηλέφωνό μου έπειτα από μια ομιλία που είχα κάνει στο Αουδιτόριο Μάξιμου του Αμβούργου και είχε ενθουσιαστεί, έκανα μια ανάλυση τότε του ελληνικού προβλήματος και κράτησα το τηλέφωνό μου και με πήρε στο τηλέφωνο και η ερώτησή της ήταν, κύριε Βουκελάντα, με συγχωρείτε, οι δικοί σας είναι καλά, συνέλαβαν κανέναν ειδικό σας? Όχι. Ο Ανδρέας είναι ελεύθερος? Λέω, το αγνοώ, δεν ξέρω. Οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, από ό,τι πληροφορούμε αυτή τη στιγμή, συλλαμβάνουν το ένας μετά τον άλλον. Θα σας ξαναπάω, μου είπε και έκλεισε το τηλέφωνο και στη συνέχεια με παίρνει τον Norddeutsche Rundfunk, ένας Γερμανός δημοσιογράφος, και μου λέει, κύριε Βουκελάντα, σας έπεσε ο λαχνός. Θα είναι η πρώτη δήλωση που θα γίνει από Έλληνα στη γερμανική ραδιοφωνία και θα περάσει και στη τηλεόραση. Γιατί έγινε αυτό? Δεν υπήρχε κανένας έξω. Μόνος ήταν ο Καραμαλής, ο οποίος Καραμαλής τα πρώτα χρόνια δεν μιλούσε. Δεν έτυχε να είναι κανένας έξω εκτός από έναν θεοπάλαβο βουλευτή της Ένωσης Κέντρου, ο οποίος ήταν και βασιλόφρον έξαλλος και έλεγε κουταμάρες, αλλά δεν ήξερε γερμανικά και ήταν άχρηστος, δηλαδή τελείως. Είχε έρθει να επισκεφθεί ψηφοφόρους του και συγγενείς. Επομένως έμεινα μόνο εγώ. Εν τω μεταξύ, το γεγονός ότι ήμουνα γενικός γραμματέας του κόμματος του οποίου ο αρχηγός είχε συλληφθεί και τα λοιπά, έδωσε στην όλη ιστορία ένα ιδιαίτερο βάρος, ας πούμε. Μετά από, καλά, μέχρι να πάει μεσημέρι, είχε γιομίσει το σπίτι μου από όλες τις πόλεις της Γερμανίας, ερχόντουσαν Έλληνες να δούνε τι θα κάνουμε. Μετά από 2 μέρες, με παίρνει ο Πέτρος ο Κουναλάκης και μου λέει, δεν γνωριζόμαστε τότε πολύ καλά, αλλά ξέραμε, Γιώργο, Πέτρο, μου λέει, πρέπει οπωσδήποτε να συναντηθούμε. Λέω, δεν έχω καμία αντίρρηση. Είναι και ο Δραγούμης. Να κάνουμε μία συνάντηση. Και κάνουμε μία συνάντηση και μου κάνουν την πρόταση να κάνουμε το δημοκρατικό μέτωπο, παραχωρώντας μάλιστα στα 7 μέλη της διοίκησης, τα 5 στην Ένωση Κέντρου. Λέω, και τα 7 να μου δώσετε, για λόγους που ενδιαφέρουν εσάς περισσότερο από μας, δεν πρέπει να γίνει. Γιατί, μου λέει.
Λέω διότι ξέρετε πολύ καλά ότι ζούμε στη Δυτική Γερμανία με το τείχος. Κάθε συνεργασία μαζί σας, τέτοια επίσημη, θα μας απομονώσει από τους Γερμανούς, από τα κέντρα εξουσίας. Λοιπόν, εάν το κάνουμε, ζημιά θα κάνουμε στον αγώνα. Να συνεργαστούμε, ναι. Να είμαστε σε νόηση, ναι. Κάθε μέρα, ό,τι θέλετε. Αλλά όχι σχήματα κοινά αυτή τη στιγμή. Έπεισα ιδίως στο Δραγούμι, ο οποίος με άκουγε με μεγάλη προσοχή και πήρε το μέρος και έχει δίκιο ο Βουκελάτος. Πολύ μεγάλο δίκιο εδώ. Έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν επιστοποιητικό κοινωνικό φωνημάτων, όλα αυτά. Δεν μας συμφέρει. Να μπει η Ένωση Κέντρου μπροστά για να σωθούμε και εμείς. Και έτσι και έγινε. Θα σας αποκαλύψω τώρα, δεν ξέρω αν το έχω γράψει στο βιβλίο μου, δεν θυμάμαι. Ότι μετά από λίγες μέρες με επισκέφτονται δύο αξιωματικοί της αστυνομίας των μυστικών υπηρεσιών στο σπίτι μου. Αλλά ήταν από την S5, Βαλμένη. Και μου ζητήσανε να έχω γνώμη για την προστασία ορισμένων αριστερών, διότι υπήρχε και το ΚΚ του Κολυγιάννη με ένα δικηγόρο, ξεχνάω το όνομά του, συμπαθέστατο και πολύ καλό. Και με αυτόν συνεργάστηκα και αυτός κατάλαβε ότι δεν πρέπει να κάνουμε σχήμα. Λοιπόν, και ουσιαστικά με ρωτούσανε κάθε φορά, είναι πρόσωπο που μπορούμε να το βοηθήσουμε. Το βοηθούσανε. Έτσι έσωσα ένα σωρό κόσμο. Το ξέρε ο Πέτρος ο Κουναλάκης και γι' αυτό και με αγαπούσε πάρα πολύ και όλοι οι άλλοι. Και έτσι είχαμε μια συνεργασία. Τη στιγμή που εξεράγει το πραξικόπημα στην Αθήνα, μας βρίσκει στην εξής κατάσταση. Η Ένωση Κέντρου έχει ουσιαστικά κυριαρχεί στο φοιτητικό κίνημα. Παίρναμε τον ένα σύλλογο μετά τον άλλο. Και αυτό οφείλεται στην προσεκτική επιλογή των στελεχών. Μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους ήταν ο Ηλίας ο Κατσούλης, καθηγητής της Παντίου, ήταν ο Γιώργος Αγριτέλης, αρχιτέκτονας, έμεινε στη Γερμανία δυστυχώς, ήταν ο Ηλίας ο Χατζιανδρέου, ο οποίος ήταν ο εγκέφαλος, ήταν ο Σάκης ο Ζερβός από το Braunschweig, ήταν στο Βερολίνο ο Νίκος ο Τζαβάρας, πρόεδρος των ψυχιάτρων. Υπήρχαν δύο-τρεις οργανώσεις πολύ δεξιές, τις οποίες όμως τις απομονώσαμε και χάσανε τους συλλόγους. Επεζότανε σεναρικά για ένα συνέδριο στον Bad Godesberg και επεζότανε τώρα η διοίκηση της Ομοσπονδίας των Συλλόγων. Ο Πέτρος προσπαθούσε να βρει μία κοπέλα για να τη βάλουν υποψήφια, για να σπάσουν μας, έλειπε μία ψήφος. Και για αυτούς και για μας. Τελικά όμως τη βρήκα εγώ από την Χαϊδεβέργη, η οποία ήταν απολυτική και την έπεισα τελικά να είναι υποψηφία. Και η επιχειρηματολογία ήταν ότι δεν είναι δυνατό να έχουμε μόνο άντρες στα συμβούλια και να μην υπάρχουν κοπέλες. Λοιπόν, πρέπει να ψηφιστούν. Και βγαίνει και έτσι, παίρνουμε ουσιαστικά απολύτως στην κυριαρχία του φοιτητικού κινήματος, τη στιγμή της δικτατορίας. Το δεύτερο είναι ότι η Ένωση Κέντρου είχε εκείνη τη στιγμή 3.000 μέλη με ταυτότητα, με τοπικές επιτροπές που κάνανε το συνέδριό τους, ψηφίζανε την ηγεσία τους κτλ. Αυτό δεν το είχε ούτε η ΕΔΑ. Επερτερούσαμε και από πλευράς αριθμού, αλλά δεν ήταν μόνο αριθμός, ήταν και στρατηγική. Και έτσι η δικτατορία μας βρίσκει με μία υποδομή. Δηλαδή όταν εγώ βγήκα στο ραδιόφωνο και μίλησα και είπα ότι θα αποτελέσουμε τη σιδερένια γροθιά εναντίον της δικτατορίας, στηριζόμουν σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν οργανωμένοι και αμέσως ζήτησαν να γίνει συνέδριο. Και έγινε συνέδριο, δεν είχε βγει ο Ανδρέας ακόμα
Έγινε συνέδριο στη Βόνη, στην Μπέτοβεν Χάλε, όπου εκπροσωπήθηκαν τα κόμματα S5 αλλά και Τσεντεβού και Φιλελεύθερη κτλ. Και φυσικά το συνέδριο ουσιαστικά το κέρδισα με 99%. Α, εντάξει. Αυτό δυνάμωσε την οργάνωση. Παρουσιάζεται όμως μετά από λίγες μέρες μία ανατροπή των πραγμάτων υπό την ψυχολογική. Κάποιοι κατόρθωσαν έξαλλοι, κεντρώοι, όχι αριστεροί, γιατί οι αριστεροί ήταν προσεκτικοί, να σηκώσουν τα μυαλά μερικών και να κάνουν μία μεγάλη συγκέντρωση στη Φραγκφούρτη. Όταν λέω μεγάλη, μιλάω για χίλιους ανθρώπους. Και να ζητάνε όπλα. Εγώ δεν είχα πάει σε αυτή τη συγκέντρωση. Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε SOS, ο Χριστινίδης, ο Ανδρέας, άλλος καθηγητής, πέθανε. Μου λέει σώσ, έλα γρήγορα στη Φραγκφούρτη. Τι γίνεται, θα πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους κάποιοι έξαλλοι, οι οποίοι ούτε αριστεροί είναι ούτε κεντρώοι, δεν ξέρουμε τι είναι. Και βρίσκω αυτοκίνητο και πάω στη Φραγκφούρτη και βγάζω ένα δεκάρυχο και αφήνω στο τέλος αυτό που ήθελα να πω. Τους δίνω δίκιο να ζητάνε όπλα, δικαιολογώ την αγανάκτησή τους και κλείνω με τα όπλα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Είναι τα γερμανικά συνδικάτα και οι S5. Αυτά είναι τα όπλα μας, όχι μόνο εδώ αλλά μέσα στην Ευρώπη. Και αυτά φοβάται η Χούντα, όχι τα πιστόλια. Νέκρα. Ξεπεράσαμε και αυτή την κρίση. Εγώ αμέσως έβγαλα μία, έψαχνα να βρω να τυπώσουμε ένα περιοδικό. Κατά σύμπτωση ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος από το Μόναχο που βρέθηκε μαζί με τον Μαρίνο και τους άλλους λέει δεν γυρνάω στην Ελλάδα, φοβάμαι. Πού να πάω, ρωτάει εκεί κάποιον. Του λέει να πας στο Βουκελάτο. Παίρνει τη διεύθυνση μου και το τηλέφωνο και ξαφνικά βλέπω μπροστά μου, δεν τον εγνώριζα, τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο με τη γυναίκα του, την πρώτη. Χωρίς λεφτά. Ο άνθρωπος κρίθηκε δηλαδή κάτι ψηλά ακόμα για να γυρίσει στην Ελλάδα. Τον φιλοξενήσαμε, κάτσαμε και κουβεντιάσαμε. Με είδε με ένα καταστρώματο σχέδιο για την εφημερίδα που έπρεπε να βγει και με βοήθησε πάρα πολύ με τις συμβουλές του και με τα αυτά λοιπά. Και έκανα έναν αγώνα, γύρισα όλη τη Γερμανία, τελικά βρήκα μια λύση και άρχισα να τυπώνω την εφημερίδα και στα πρώτα τεύχη έγραφε και ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος μέχρι την ημέρα που αποφάσισε τελικά να γυρίσει στην Ελλάδα. Έτσι βγήκε η Δημοκρατία. Δεν έχω τα πρώτα 10 τεύχη, γιατί τα είχα δώσει στην Εθνική Βιβλιοθήκη μαζί με τα άλλα και δεν έχω. Έχω όμως από εκεί και πέρα τα έχω όλα. Αυτό είχε μεγάλες επιπτώσεις, ενόχλησε πάρα πολύ τη Χούντα, διότι κυκλοφορούσε στα περίπτερα της Γερμανίας, στους σταθμούς και τα λοιπά, έτσι, στα εργοστάσια, οι S5. Υποστήριζε τα συνδικάτα κτλ. Και φούντωνε η ιστορία. Παρ' όλα αυτά η Χούντα αποφασίζει να μου πάρει την ηθαγένεια, όχι γι' αυτό το λόγο, παρά τα υπομνήματα της πρεσβείας, τα οποία με χαρακτηρίζαν κομμουνιστή σημειωτέρα, ναι. Λοιπόν, και παρά τα υπομνήματα δεν αποφασίζει να μου πάρει την ηθαγένεια, γιατί ήταν ο Σταματόπουλος στην κυβέρνηση. Παλιός μου φίλος έβγαζε ένα περιοδικό πριν από τη δικτατορία, στο οποίο έγραφα. Μου είχε μια ιδιαίτερη συμπάθεια και ο οποίος ενημέρωσε και τους άλλους, κοιτάξτε δεν είναι κομμουνιστής ο Βουκελάτος, μην γράφετε μαλακίες, αλλά δυστυχώς είναι εχθρός μεγάλος και να το φοβόσαστε, αυτό τους είπε.
Εγώ κάνω ένα υπόμνημα προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το πρώτο ελληνικό υπόμνημα σε τρεις γλώσσες. Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά. Που τεκμηριώνω γιατί πρέπει να τονίσει η συμφωνία σύνδεσης της Ελλάδος με την ΟΚ μέχρι όταν αποκατασταθεί η δημοκρατία. Έγινε πάταγος, διότι αυτό μοιράστηκε στους ευρωβουλευτές τότε όλους και την ίδια μέρα ο Πατακός μου αφαιρεί την Ευαγγέλια μαζί με τη Μελίδα της Μερκούρη, κατά σύμπτωση να πω, έτσι, η οποία ήρθε μετά στη Γερμανία. Πρέπει να σας πω ότι εγώ πλέον μέσα στην ΕΣΠΕΔΕ ήμουνα ένα επώνυμο στέλεχος. Δηλαδή ο Βίλι Μπραντ όταν ερχότανε, μεταξύ άλλων θα φώναζε να με δει. Με τον Χέλμουντ Σμιτ είχα ιδιαίτερη σχέση. Με όλους. Με τον Χέρμπερτ Βένα επίσης. Ήμουνα οικείος δηλαδή μέσα στην ΕΣΠΕΔΕ. Τους είπα λοιπόν ότι ο μόνος τρόπος να βοηθήσετε είναι να μας κάνετε να χρηματοδοτήσετε πολιτικά σεμινάρια. Δεν θέλουμε λεφτά. Θέλουμε να οργανώσουμε σεμινάρια πολιτικά σε όλη τη Γερμανία, τα οποία δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα καλύψουμε οικονομικά. Και αυτό και έγινε. Έτσι, η βοήθεια ήταν τεράστια. Πέραν τούτου, τι άλλη βοήθεια μας προσέφερε? Ότι ταχυδρομούσαμε τη δημοκρατία σε όλη την Ευρώπη με από το ταχυδρομείο της ΕΣΠΕΔΕ, γιατί είχε ειδικό ταχυδρομείο και πήγαινε και η δημοκρατία μαζί. Επομένως η βοήθεια ήταν πολύτιμη. Επίσης έδωσε υποτροφίες. Εγώ η πρώτη υποτροφία, ήμουν από τους πρώτους που πήρα υποτροφία και την πήρα γιατί είχα την τύχη να έχω καθηγητή στις πολιτικές επιστήμες, είχα γραφτεί και στις πολιτικές επιστήμες, παράλληλα με τα νομικά, και είχα την τύχη ο Μπράχερ, ο οποίος θεωρείται ο κορυφαίος αντιναζιστής καθηγητής, να μου αναθέσει να γράψω μία εργασία για τα ολοκληρωτικά κόμματα. Όταν την παρέδωσα, έκανε γράμμα και ζητούσε να μου δοθεί υποτροφία, διότι έγραφε, σπάνια έχω συναντήσει γνώστη τόσο πολύ της βιβλιογραφίας, αλλά όχι μόνο, και της ουσίας του προβλήματος. Δεύτερη εργασία για το ναζιστικό και το φασιστικό κόμμα, τις διαφορές και τις ομοιότητες. Και έτσι εγώ πήρα υποτροφία, ήμουν ο πρώτος που πήρα υποτροφία. Μετά όμως, όχι με τον Βισνεύσκη, γιατί ήταν ο Γκρούνβαλτ, ήταν ο εγκέφαλος της Φρίντιχ Έμπερτ, έκανα μια συζήτηση μαζί του και του είπα ότι υπάρχουν ορισμένοι φοιτητές τους οποίους πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Και πράγματι έδωσαν μερικές υποτροφίες και βοήθησαν φοιτητές οι οποίοι αλλιώς θα είχαν γίνει εργάτες. Δεν μπορούσαν πια να πάρουν συνάλλαγμα τίποτα. Έτσι. Έτσι λοιπόν αυτή η οργάνωση της Ένωσης Κέντρου είχε αυτή την ευτυχία να οι συγκυρίες να την βοηθάνε να μπορεί να αναπτυχθεί. Μέχρι που βγαίνει ο Ανδρέας. Η Χούντα προσπάθησε να κάνει διάφορες εκδηλώσεις για εθνικές γιορτές, για άλλα, ξέρω, τα λοιπά, να καταλάβει κοινότητες ελληνικές. Έσπαγε τα μούτρα της, έβρισκε τείχος. Θα μου πείτε, βεβαίως πρωτοστατούσαν η ΕΔΑ και η Ένωση Κέντρου, κυρίως, έτσι, αυτές οι δύο δυνάμεις. Αλλά το θέμα είναι ότι έβρισκε έφορο έδαφος, γιατί αλλιώς δεν θα γινόταν τίποτα. Επομένως, το θεωρώ ότι η Χούντα προκάλεσε ριζοστακοποίηση ενός μεγάλου τμήματος του ελληνισμού. Ξέρετε, έτυχε να είναι και πολλοί εργάτες οι οποίοι είχαν τελειώσει το οκτατάξιο γυμνάσιο της εποχής, έτσι, και δουλεύανε εργάτες.
Λοιπόν, βρήκαμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν μία μόρφωση και μπορούσε κανείς να συζητήσει μαζί τους και το διαπίστωνε κανείς όταν κάναμε τα σεμινάρια από τις συζητήσεις. Προσπάθησαν να δημιουργήσουν προβλήματα σε αυτά τα σεμινάρια με τραμπούκους της Χούντας, τους οποίους τους στέλνανε στα σεμινάρια, με κάποιο τρόπο τα καταφέρνανε να τους στείλουν και μας κάνανε διάφορα επεισόδια, στο Βερολίνο μάλιστα τα περισσότερα, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ μας αποκαλούσαν τους εμάς φασίστες και ήταν οι ίδιοι όργανα της Χούντας. Οπότε μία μέρα εισβάλλουν στο σεμινάριο, ήταν μέσα 5-6 και ξαφνικά εισβάλλουν καμιά εικοσαριά. Μέσα όμως στο σεμινάριο υπήρχαν 2-3 λεβέντες οι οποίοι πήραν το σύνθημα «ρίξτε τους». Τους κάναμε τόπι στο ξύλο, ρίχθη αστυνομία βέβαια, έκανε ανακρίσεις και τα λοιπά. Κατάλαβε περί τίδος πρόκειται και τέλειωσε και σταματήσανε. Κάποιες άλλες εκδηλώσεις στον Τίσερο, παραδείγματος χάρη, που πήγαν να γίνει μεγάλη εκδήλωση υπέρ της Χούντας, την μπλοκάραμε. Εκεί την μπλοκάραμε με σχέδιο. ΕΒΑ και Ένωση Κέντρου πέσανε από παντού και τέλειωσε. Αυτό που θα ήθελα επίσης να σας πω είναι ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έγινε στο εξωτερικό από Έλληνες ήταν η συγκέντρωση του Ντίσσελντορφ, όπου υπουργός δικαιοσύνης ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος της S5, Γερμανοεβραίος, γλίτωσε το Auschwitz, δηλαδή γύρισε από το Auschwitz, είχε γίνει υπουργός δικαιοσύνης ο Νόιμπεργα, ένας θαυμάσιος άνθρωπος, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό μας σαν Κυπαρίσι. Αποφασίσουμε λοιπόν να κάνουμε τη μεγάλη συγκέντρωση και η ΔΕΓΕΜΠΕ αναλαμβάνει όλο το κόστος. Να φέρουμε κόσμο από όλες τις πόλεις της Γερμανίας. Γίνεται συζήτηση και βεβαίως η ΔΕΓΕΜΠΕ προτείνει να μιλήσει ο πρόεδρος των συνδικάτων και ζητάει και από μένα να μιλήσω. Εγώ από σεβασμό στη συνεργασία με την αριστερά είπα ότι δεν θα μιλήσω. Θα μιλήσουν οι Γερμανοί, διότι αν μιλήσω εγώ, διεκδικώ το να μιλήσουν και οι άλλοι. Και εγώ να μιλήσω μόνος μου, δεν είμαι όργανο κανένας, δεν θέλω. Και τους έπεισα ότι έχω δίκιο και δεν μίλησε Έλληνα στη συγκέντρωση παρά μόνο Γερμανοί. Εκείνος, αυτή είναι το 1969. Ο Κάρλος ο Παππούλιας λοιπόν είχε διαφωνήσει με την προσπάθεια τη δική μας, να σοσιαλδημοκρατοποιήσουμε την Ένωση Κέντρου. Ήθελε χωριστό κόμμα, σοσιαλιστικό. Με ποιο σοσιαλιστικό κόμμα στην Ελλάδα, είσαστε τα καλά σας. Εάν κατορθώσουμε να έχουμε στην Ένωση Κέντρου, να μεταλλάξουμε την Ένωση Κέντρου, τελειώνει η ιστορία. Θα φύγουν οι παλαιοπολιτικοί, θα περάσουν οι άνθρωποι και το έχουμε έτοιμο το κόμμα. Μη μου κάνεις τώρα ιστορίες. Είχαμε στηρίξει μεγάλες ελπίδες σε αυτή τη συγκέντρωση, διότι το να κάνει η ΔΕΓΕΜΠΕ τέτοια συγκέντρωση, επίσημα δηλαδή να υιοθετεί τον αγώνα εναντίον της Χούντας, έτσι, σε συνεννόηση με την S5, γιατί έτσι γίνονται εκεί τα πράγματα, ήταν μεγάλη επιτυχία. Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Κέντρου σήμερα, σηκώνομαι και πάω στο Παρίσι. Τον Αντρέα τον είχα γνωρίσει πιο μπροστά. Είχε έρθει στη Βόνη και έκανε μία ομιλία, την οποία την έχω, υπέρ του ΝΑΤΟ και της ευρωπαϊκής προοπτικής. Υπέρ του ΝΑΤΟ όταν λέω μπαμ μπαμ μπαμ. Πάω στο Παρίσι, μ' αγκαλιάζει, φιλιά και τα λοιπά. Συζητάω μαζί του, μου λέει λέγε μου τη γνώμη σου, τι να κάνω. Του λέω, Ανδρέα, έχει σίγουρα πολύ πιο έγκυρη γνώμη από μένα
στα διεθνή πράγματα. Αλλά μια και εσύ ήσουν φυλακή και εγώ ήμουν έξω, αυτό το διάστημα απέκτησα και εγώ γνώση των πραγμάτων και θέλω να με ακούσεις. Λέγε μου. Δεν θα μιλήσεις αύριο, θα δώσεις συνέντευξη. Δεν θα χτυπήσεις το ΝΑΤΟ. Θα καλέσεις το ΝΑΤΟ να κάνει το καθήκον του. Διότι το ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι ιδρύθηκε για να προστατεύσει. Τα ξέρω τι του είπα. Λοιπόν, δεύτερον, θα κόψεις τον αντιαμερικανισμό. Δεν γίνεσαι πιστευτός. Είσαι καθηγητής ακόμα Αμερικανικού Πανεπιστημίου. Έχεις έρθει από την Αμερική. Θα βρεις τους Αμερικάνους. Ξέρεις τι μας κάνεις. Μας κλείνεις τις πόρτες στο Στρασβούργο. Μας κλείνεις τις πόρτες στο ΝΑΤΟ, γιατί εμείς με τη βοήθεια της ΕΣΠΕΝΤΕ είχαμε αποκτήσει διασυνδέσεις μέσα σε αυτά τα όργανα και πείθαμε έναν τους ανθρώπους να μας στηρίξουν, όχι εμάς προσωπικά, να στηρίξουν την υπόθεση. Λέω, μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Κάνε λίγη υπομονή. Κάνε έκκληση. Μου λέει, δίκιο έχεις. Χωρίζουμε. Λέει, θα ειδωθούμε εντός της εβδομάδας. Λέω, βέβαια, στη διάθεσή σου. Και την άλλη μέρα ακούω ότι ο Βίλι Μπραντ, η γερμανική σοσιαλδημοκρατία, είναι μονοπόλιο των Αμερικάνων. Και δηλαδή κάτι φρικτά πράγματα που δεν τα έλεγαν οι άνθρωποι του Κολυγιάννη, γιατί είχαν μυαλό. Και όταν έρχεται μετά και μου λέει ότι θα γίνει η αντίσταση ένοπλη, του λέω πώς θα γίνει. Λέω, Ανδρέα, δεν γίνεται ένοπλη αντίσταση. Δεν μπορείς να συγκρίνεις το ΕΑΜ με τη σημερινή κατάσταση. Τότε ο ΕΑΜΗΤΗΣ έβρισε και μία πόρτα να χωθεί μέσα. Τώρα δεν θα την βρει. Ποιος θα σου δώσει όπλα. Και τι γυρίζεις και μου λέει ο Τίτο. Λέω, πήγαμε εμείς πριν από σένα. Και τι σας είπε. Να πάμε στη Ρώμη. Στη Ρώμη τι να κάνετε. Να συζητήσουμε με τον βασιλιά. Κόκαλο. Του λέω. Υπάρχει, λέει, και ο Καντάφη. Υπάρχει και το Μπαθ. Και πράγματι τα αξιοποίησα. Τυπικά, ο Ανδρέας Παπανδρέου, καταρχήν δεν ήταν εκπρόσωπος της Ένωσης Κέντρου. Εγώ όμως ήμουνα με απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδος και του Γεωργίου Παπανδρέου και βέβαια δεν διεκδικούσα εγώ να περκεράσω τον Ανδρέα, αλλά είχα μια αρμοδιότητα. Λοιπόν, άρχισε να με αποφεύγει. Στέλνει ένα γράμμα στις τοπικές επιτροπές της Ένωσης Κέντρου. Και το υπογράφει ως εκπρόσωπος της Ένωσης Κέντρου, στο οποίο του ζητούσε να συμμετάσχουν πιο ενεργά στις προσπάθειες για τη δημιουργία αντιστασιακού κινήματος. Αχα, λέω, πάλι στα ίδια. Πάλι όπλα ψάχνουμε. Εντάξει, για να δούμε πού θα το πάει. Κάνω κι εγώ μία γύκλιο προς τις τοπικές οργανώσεις, χωρίς να το θίγω και λέω ότι η Ένωση Κέντρου παραμένει πιστή στις αρχές της. Η Ένωση Κέντρου δεν, αυτή τη στιγμή δεν αναμειγνύεται σε αντιστασιακές ενέργειες. Αυτές θα τις αποφασίσουν οι Έλληνες στην Ελλάδα πρώτα και μετά θα έχουμε λόγο εμείς. Αυτό το πείραξε φοβερά. Το μετά θα έχουμε λόγο εμείς. Και μου απαντάει ότι με αυτά που έγραψα είμαι εκτός της ιδεολογίας και της πολιτικής, λέει, φιλοσοφίας της Ένωσης Κέντρου. Α, λέω. Κάθομαι τη νύχτα λοιπόν τα κατακατάκα και γράφω ένα άρθρο. Χωρίς να τον βρίζω, πολιτικά τον περνάω για γενιές 14. Έρχεται ο Μινέικος. Ρε Γιώργος, ο ξαδερφός, το οποίο εγώ ήταν συχνά στο σπίτι μου στη Γερμανία, να τα βρούμε τώρα, λέει και μερικά χοντρά ο Ανδρέας, αλλά δεν είναι, να τα βρούμε, δεν γίνεται. Λέω, έχω εγώ αντίρρηση,
Είναι δυνατόν να στέλνει στις τοπικές επιτροπές και να μην την ξέρω εγώ εγκύκλιο και να τους λέει να φτιάξουν αντιστασιακό κίνημα. Θέλει, λέει, να σου μιλήσει. Θα έρθει στη Γερμανία. Εγώ λέω θα τον υποδεθώ. Για να σου δείξω ότι δεν έχω τίποτα εναντίον του Ανδρέα. Προσωπικό. Και πράγματι τον υποδέχομαι στη Βολωνία και μάλιστα το δείχνανε οι τηλεοράσεις και μετά τη Χούντα να με αγκαλιάζει ο Ανδρέας βλέποντας από το τρένο. Ήθελε να καλμάρει τα πράγματα. Αφού λοιπόν φάγαμε εκεί και τα είπαμε τα λοιπά, μου λέει, πήρα λέει μία πρόσκληση, εγώ το ξέρω, από το Προεδρείο των Γερμανικών Συνδικάτων να παραστώ σε μία τελετή που θα γίνει προς τιμήν του Willy Brandt. Λέω, θα έρθεις. Λέει, θα έρθω. Θα πάμε μαζί. Φυσικά θα είμαστε μαζί. Πάμε λοιπόν. Εκεί όλη η ελίτ της S5 και των συνδικάτων, στο μέγαρο του Ντίζελο. Όταν άρχισε να μου λέει λοιπόν ότι πήρε τις αποφάσεις του και τα λοιπά, λέω γι' αυτό με θέλει στο τρένο. Να τον ακούσω. Μου λέει, άκουσα να δεις, είναι ανάγκη οπωσδήποτε να δημιουργήσουμε αντιστασιακή οργάνωση. Λέω, σε ακούω, Ανδρέα. Και σκέφτηκα, μου λέει, ότι θα την ονομάσω Λεωνίδα. Λέω, ατυχής έμπνευση. Γιατί? Του λέω, γιατί ο Λεωνίδας με τους 300 τελικά, του λέω, αν είναι να έχουμε αυτή την τύχη, ας το καλύτερα. Χελάει ο Μινέρικος και του λέει, ναι, λέει, είναι στα υπόψη απλώς. Μετά μου είπε ένα άλλο όνομα ενός από την Επανάσταση, την Ελληνική. Άστα αυτά, του λέω, μην τα μπλέξεις. Πανελλήνιο απελευθερωτικό κίνημα. Τι το θέλεις το απελευθερωτικό? Έχεις πει για τον ΝΑΤΟ και γι' αυτό θέλεις να απαλλαγεί η Ελλάδα και τα λοιπά. Το απελευθερωτικό πηγαίνει εκεί. Δεν σε συμφέρει. Είσαι πολιτικό πρόσωπο. Είσαι κατά τεκμήριο, είσαι ο ηγέτης της πλειοψηφίας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν μπορείς να κάνεις αυτά τα πράγματα. Βρες άλλο τίτλο. Και εκεί συμφώνησε λοιπόν να το πει Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό, όχι Πανελλήνιο, κίνημα απελευθερωτικό, όχι απελευθερωτικό. Αντιστασιακό, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τώρα. Το απελευθερωτικό τον είχα πει. Του λέω, τι νόημα έχει. Εσύ δεν μπορεί να είσαι αρχηγός αντιστασιακής οργάνωσης. Διότι παίζει το χαρτί σου. Πες ότι αυτή η αντιστασιακή οργάνωση αύριο παραδρομή σκοτώνει 10 ανθρώπους αθώους. Εσύ θα είσαι αρχηγός αυτής της οργάνωσης. Αντίσταση του βουνού και τέτοια αυτά τα πράγματα στα έχω πει και στο Παρίσι, δεν γίνονται. Επομένως, τι είδους αντίσταση θα κάνεις στην Ελλάδα? Θα βάλεις βόμβες. Μάλιστα, βάζουμε και εμείς βόμβες, λέω, πότε. Αλλά τι βγαίνει, δεν είναι. Τις βάζουμε για να θυμίζουμε ότι υπάρχει δικτατορία στην Ελλάδα, όχι γιατί πιστεύουμε ότι θα ρίξουμε τη Χούντα με τις βόμβες. Πακ, μου λέει. Εντάξει, Ανδρέα μου, του λέω, καλή τύχη. Όχι, μου λέει, καλή τύχη, θέλω να το αναλάβεις. Λέω, εγώ. Λέει, να αναλάβεις τα οικονομικά. Τα οικονομικά, ούτε συζήτηση. Εγώ ούτε στην Ένωση Κέντρο έχω τα οικονομικά, ούτε πουθενά. Βρες άλλο πρόσωπο. Λέει, για να την ιδρύσω, πρέπει να έχω μία διεύθυνση, στη Γερμανία η Φεράνιδες, σύμφωνα με τους νόμους. Θα βάλω τη διεύθυνση του σπιτιού σου. Λέω, όχι, Ανδρέα μου. Διότι, τι θα γίνει το σπίτι μου,
από το σπίτι της ένοπλης αντίστασης, δεν είναι και δικό μου. Καλά μου λέει, θα δούμε. Θέλω να με υποστήριξεις. Του λέω, εάν οι πολιτικές δηλώσεις που θα κάνει το ΠΑΚ, ανακοινώσεις και τα λοιπά, συμβαδίζουν με αυτές τις ένωσες κέντρου, φυσικά και θα το υποστηρίξω. Να ξέρεις όμως ότι αν δεν συμβαδίζουν, δεν θα είμαι μαζί. Άλλωστε εγώ ετοιμάζω συνέδριο, του λέω, της ένωσης κέντρου. Το δεύτερο συνέδριο, μεγάλο, στο Ανόβερα. Λέει, το έχω ακούσει. Λέω, θα στο έγραφα, σου κάνει έκθεση. Τώρα θα στο έγραφε και επισήμως. Μπράβο, μπράβο, μου λέει, να το κάνεις. Καλό το συνέδριο. Πρόταση Μομφής για διαγραφή του Βουκελάτου. Από την ένωση κέντρο. Έκανε το ΠΑΚ και άρχισε. Α, πάμε στο συνέδριο λοιπόν, πρόταση διαγραφής του Βουκελάτου. Ξεσηκώνονται πάνω οι άνθρωποι. Α, φωνές, κακό, λέω. Σηκώνομαι, εγώ λέω, όχι. Να γίνει ψηφοφορία. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός να ζητήσει τη διαγραφή τη δική μου, γιατί όχι. Μπορεί να έχω κάνει λάθη που τα έκανα συνήθως ή να μην τα ξέρω ή να πτευθεί σε ψηφοφορία. Πάει σε ψηφοφορία, ο Αντρέας φεύγει από την αίθουσα και παίρνει 6 ψήφους επί 99 περίπου. Χειροκρότημα φοβερό και ανεβαίνω επάνω και μιλάω χωρίς να τον βρίσω, χωρίς καν να πετάξω μπηχτές ότι γνωρίζω ότι ήταν εντολή του Ανδρέα Παπαγιώτου, δεν θα διαλύσω την παράταξη. Τίποτα. Αλλά δηλώνω ότι εγώ παρετούμε. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Παρετούμε και θα συνεχίζω να είμαι στις πρώτες γραμμές του αγώνα. Θα με βρείτε παντού δίπλα σας, αλλά δεν είμαι πλέον στην Ένωση Κέντρο. Το βράδυ στο φαγητό, κατά κακή του τύχη, ο Μπακογιάννης είχε το δελτίο στις 8 παρατέταρτο, δεν θυμάμαι. Είχε ανταποκριτή στο συνέδριο. Ο Ανδρέας δεν έρχεται να κάτσει στο τραπέζι που καθόμαστε μαζί. Κάθεται σε άλλο τραπέζι με την παρέα του. Πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια. Αλλά ανοίγει κάποιος το ραδιόφωνο και ακούγεται η βροντερή φωνή του Παύλου του Μπακογιάννη ότι η προσπάθεια του Ανδρέα Παπανδρέου να διαγράψει τον Μπουκελάτο από την Ένωση του Κέντρου συνετρίβει. Μετά το φαγητό μπαίνω στο αυτοκίνητο και με ακολουθούν από τα 21 τα 19 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Σπέβδουνε μερικοί του Ανδρέα να με σταματήσουν. Ο Ανδρέας θέλει να μιλήσετε. Δεν έχω να πω τίποτα. Διαθέτει να μιλήσουμε στο συνέδριο. Να έρθει στο συνέδριο. Να μου τα πει. Εγώ δεν μιλάω στο ξενοδοχείο. Δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον Ανδρέα και γι' αυτό και δεν συζητάω. Βρε Γιώργο από το Άχεν, η ομάδα από το Άχεν, την οποία την υποστήριζε λίγο και ο Μαυρίδης για τον εξυπηρετούσε στα ντοκουμέντα. Εκεί σε αυτή την ομάδα ήταν 2-3 καλά παιδιά παρασυρμένα. Και έτσι σιγά σιγά εξελίχθηκε η ιστορία. Οι σχέσεις μας με τον Ανδρέα χειροτέρεψαν. Εγώ αναγκάστηκα να αρθρογραφήσω πλέον εναντίον των απόψεών του, επώνυμα. Το πιάσαν οι εφημερίδες, οι γερμανικές, οι ελβετικές, η Neue Zürcher Zeitung, πρώτη σελίδα.
που ερμηνεύει τη σύγκρουση αυτή, τι νόημα έχει και τι βαθιές ρίζες κτλ. Και βέβαια, παίρνω ένα τηλεφώνημα από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος ζητάει να με δει. Δέχτηκα, πάω στο Παρίσι και ήταν μια σκηνή έτσι, αυτός έμενε πάνω στη σοφίτα. Γιατί όλη μέρα δούλευε εκεί, διάβαζε. Ό,τι δεν είχε διαβάσει τα νιάτα του. Επάνω στην κορυφή της σοφίτας, στο σκαλοπάτι, με εκείνα τα φρύδια, ξέρεις, εκεί και τα λοιπά. Καλώς ήρθες, με υποδέχεται λοιπόν. Μου λέει, εδώ σε έχω. Κοίταξε, μου λέει, είχε όλες τις δημοκρατίες, τις είχε και εδώ σε έχω, μου λέει, σε παρακολουθώ. Χαίρομαι, μου λέει, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε κάποιες αρχές. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Λέω, κύριε Πρόεδρε, δύσκολα, αλλά έχω μάλλον κάποιες πληροφορίες, εσείς έχετε περισσότερες, εγώ τις είχα από το Γεώργιο Ράλι χωρίς να με ξέρει. Αλληλογραφούσαμε χωρίς να με ξέρει. Και από τον Στράτο, το Χοντρό, χωρίς να γνωριζόμαστε. Και ξέροντας ότι εγώ είμαι στην Ένωση Κέντρο, μου στέλνανε πληροφορίες. Λέω, δεν στέκει η Χούντα. Μου λέει, το βλέπω και εγώ. Κλονίζεται, αλλά δεν πέφτει. Δεν πέφτει, μου λέει, διότι οι αξιωματικοί, παιδί μου, ενδιαφέρονται περισσότερο για τα συντάξιμα και λιγότερο για την πατρίδα. Εκείνο που με ανησυχεί, μου λέει, δεν είναι το πότε θα πέσει η Χούντα σήμερα ή αύριο, κάποια στιγμή θα πέσει. Με ανησυχεί η λειψανδρία η πολιτική που θα συναντήσετε εσείς οι νεότεροι στη ζωή σας. Η Χούντα κατέστρεψε μία γενιά, μία καταστράφηκε με τον εμφύλιο πόλεμο, η δεύτερη καταστράφηκε με τη Χούντα. Ό,τι είχαμε, μου λέει τώρα, αφανιστήκαν οι άνθρωποι στις φυλακές, στα στρατόπεδα, εδώ και εκεί. Είχαμε έτσι διάφορες συζητήσεις. Με έπαιρνε και ο Μητσοτάκης και μου έλεγε όταν τον έβλεπε τον Καραμαλή να είναι πεσμένος, ανέβα στο Παρίσι. Θα το κάνω ένεση. Έχει και άλλους που του κάνουν, του λέω εγώ, αστυνομός, έκανα, θα σου πω. Και βέβαια, όταν έπεσε η Χούντα, ήμουνα στη Φραγκφούρτη. Αν εν τω μεταξύ πέρασα περιπέτειες, ήρθε ο Ανομερίτης στο εξωτερικό, ο οποίος ήθελε να κάνει μια αντιστασιακή κίνηση φοιτητική και πήγε στο Στοκχόλμη, που ήταν ο Ανδρέας. Και του είπε, δεν έχουμε λεφτά. Πρέπει λίγα λεφτά να κινηθούμε. Του έδωσε 50 ευρώ σημερινά. Έφυγε αγανακτισμένος. Του είχαν πει, πήγαινε και στο Γιώργο του Βουκελάτου και έρχεται στον Μπατ Κότασπεργκ. Τον φιλοξενώ 3 μήνες. Και εκεί συλλαμβάνω την ιδέα να φτιάξουμε το ελληνικό δημοκρατικό κίνημα. Η διακήρυξη στην οποία είχαν συμμετάσχει και ο Σομερίτης, ο γιος, ο Ριχάρδος, και ο Νίκος ο Κωνσταντόπουλος από την Αθήνα, και άλλα στελέχη, και ο Καμπάς που ήταν στο Λονδίνο και ο Γιαννόπουλος που επίσης ήταν καθηγητής στο Λονδίνο, όλα αυτά τηλεφωνικός και διαλληλογραφίας τη συνέταξα εγώ.
αυτή η διαχείριση ουσιαστικά έλεγε αυτά τα οποία έκανε ο Καραμαλής. Και ουσιαστικά έθετε το καθεστωτικό, αλλά με άλλο τρόπο, ότι το μεγάλο πρόβλημα μελλοντικά είναι οπωσδήποτε και το θέμα του πολιτεύματος. Αλλά αυτό πρέπει να λυθεί με δημοκρατικές διαδικασίες και πρέπει ο λαός να έχει την τελική απόφαση. Δηλαδή το περνούσα εξαπαλώνων ήχων, αλλά το έθετα. Έτσι, χωρίς να θεωρώ το βασιλιά ότι ήταν χούντα και τα λοιπά. Την μέρα λοιπόν που ο Καραμαλής γυρνάει στην Ελλάδα, είμαστε στη Φραγκφούρτη με τον Δημήτρη τον Τζάτσο. Και διορθώνουμε τη Δημοκρατία, γιατί συνεργαζόταν, είχε προσχωρήσει στην δική μου την ομάδα. Και ξαφνικά τηλέφωνο από τη Γερμανική, από το δεύτερο πρόγραμμα της Γερμανικής τηλεόρασης. Κύριε Βουκελάτη, σας ψάχνουμε, παίρνουμε στο σπίτι, μας είπε η γυναίκα σου ότι σας έχει, θα σας παίρνουμε. Πέστε μας, σας παρακαλούμε, ο Καραμαλής επιστρέφει στην Ελλάδα σήμερα? Λέω, με ευνηδιάζεται. Λέει, εάν σας πάρω σε μισή ώρα, θα σας ευνηδιάσω πάλι? Λέω, μάλλον όχι. Καθόμαστε λοιπόν και παίρνουμε το τηλέφωνο και βγαίνει ο Θόδωρος. Λέω, δεν μου λες, μπορώ να μιλήσω με τον πρόεδρο? Ο πρόεδρος, όταν άκουγε ο Βουκελάτης, θα έπαιρνε το τηλέφωνο οπωσδήποτε. Μου λέει, όχι, μου λέει, γιατί ξέρεις, έχει μια συζήτηση. Α, καλά Θόδωρε, θα πάρω όμως λιγάκι, σε παρακαλώ, πες του πρόεδρο ότι είναι κάτι που θέλω να του πω επίγον. Μετά από ένα τέταρτο, 20 λεπτά, ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Θόδωρε, ακούω εγώ φωνές μέσα κακό. Θόδωρε, ακούω πολλές φωνές. Δεν μου λες, είναι δημοσιογράφοι αυτοί, τι είναι? Άστα, μου λέει, μη ρωτάς. Λέω, τι να ρωτήσω, πες μου παιδί μου, φεύγει ο Καραμαλής για την Ελλάδα, Μη με ρωτάς, μου λέει, μη με ρωτάς. Και μου κλείνει το τηλέφωνο. Παίρνω και εγώ αμέσως το δεύτερο πρόγραμμα σας και θέλω να μεταδώσετε. Ο Καραμαλής επιστρέφει στην Ελλάδα, χωρίς να ξέρω τίποτα. Το βράδυ, έχω καλέσει στο σπίτι μου καμιά σαρανταριά, τον Μαγκάκη, τον Τζάτσο, τον πρώτο παπά που ήταν στη Γερμανία, όλους τους, όλα τα στελέχη, τα κέντρο αριστερά, ας πούμε. Καμιά σαρανταριά άνθρωποι. Καλυμμένη γυναίκα μου είχε σκοτωθεί, η οποία από την πρώτη στιγμή έκανε συσίτια για να τρώνε οι διάφοροι που ερχόντουσαν, περνούσαν και τις φιλοξενούσαμε. Τι να κάνουμε, είχαμε τη δυνατότητα, τις φιλοξενούσαμε. Πήγαινε, εργαζότανε, γύριζε πίσω και έβαζε τις κατσαρόλες για να φάνε τα παιδιά. Το βράδυ λοιπόν χτυπάει το τηλέφωνο. Λέω σε ένα φίλο καλή του ώρα, λέω, πιάσε όμοιρα το τηλέφωνο, το γραφείο μου ήταν στο επιλανό δωμάτιο. Τρέχει λοιπόν, γυρνάει κατά κίνδυνος, ο πρόεδρος, ποιος πρόεδρος, δεν του λέω. Ο Καραμαλής, έτρεπε. Καλά, μην κάνεις έτσι, ο Καραμαλής. Πάμε λοιπόν. Έλα, τι κάνετε εσείς αυτού πέρα? Λέω, συσκεπτόμεθα, του λέω. Τι συσκέπτεστε, μου λέει, αύριο το πρωί στην Αθήνα. Λέω, τι θέλεις, κύριε πρόεδρε, να τους πάρω όλους, ούτε πλοίο έχω, ούτε τρένο. Όχι, μου λέει, θα σου πω, το Μαγκάκι, το Τζάτσο, εσύ, αυτό είναι του έθνους, το γαμπρό του Κυριαζή, τον αδερφό της γυναίκας του Κυριαζή που τον έκανε υφυπουργό. Μου είπε λοιπόν κάποια ονόματα και μπαίνω μέσα στο σαλόνι μας και τους λέω, κύριε, πράγματι ήταν ο Καραμαλής, ο οποίος ζητάει αύριο το πρωί να είμαστε στην Αθήνα. Αυτός, αυτός, αυτός και αυτός. Και συναντάω την εξής εικόνα. Οι μεν νεότεροι ενθουσιάζονται, που αυτό σημαίνει ότι φεύγει η Χούντα, ο ενθουσιασμός, ο Μαγκάκης παγερός
και ο Τσάτσος να μισοτρέμει. Λέω, τι συμβαίνει? Λέει, να πάμε στην Αθήνα για να μας πιάσει ο Ιωαννίδης. Λέω, μια στιγμή. Εάν πρόκειται να κερδίσει ο Ιωαννίδης, να πάμε στην Αθήνα να μας πιάσει. Σηκώνεται ένας που καθόταν σε μία γωνία, ονόματι Λιβαδάς, τετράκης εις θάνατον με το γάμα ψήφισμα, ως φοιτητής της νομικής αντάρτης και μετά ο εκφωνητής της Ελεύθερης Ελλάδας στο Βουκουρέστι. Καταφέρνει να δραπετεύσει από το παραπέτασμα, αφού εκτοσχεδίασε μήνες ολόκληρος να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, να συμμετάσχει σε μία εκδρομή στην Ανατολική Γερμανία με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Και βρίσκει ευκαιρία και το σκάει και παραδίδεται στην αστυνομία τη γερμανική. Αλλά δεν ήξερε πού να πάει. Κάποιος Γερμανός εκεί αστυνομικός λέει, εδώ υπάρχει ένα μαγαζί ελληνικό. Θα σε πάμε να δούμε τι θες. Τον πάνε λοιπόν οι αστυνομικοί στο μαγαζί. Ο άνθρωπος αυτός ήταν του ΚΚ. Κλουδιάνη. Λέει, αυτό και αυτό. Πού να πάω εδώ, θέλω να βρω κάποιον άνθρωπο να με βοηθήσει. Δεν έχω χρήματα, έχω γυναίκα, παιδιά κτλ. Λέει, κυνηγημένος είσαι και εσύ σύντροφε. Δεν κατάλαβε ποιος είναι, λέει, είναι κυνηγημένος είμαι. Γιατί αν του έλεγε ότι έφυγε από εκεί, καταλαβαίνεις ότι ο άλλος δεν θα εχαιρότανε, έτσι, λοιπόν, προηγένει. Λέει, α, εντάξει, κάτσε μου, λέει, θα πάω στο Μπουκελάτο. Και βγάζει το γράφει το τηλέφωνο και έρχεται στη Φραγκούρτη στο Άντικα Πρες, εμφανίζεται και μου λέει, αυτός είμαι, κύριε Μπουκελάτε. Αν μπορείς κάπου να με βάλεις και να σκουπίζω οτιδήποτε για να δώσω τα παιδιά μου να φάνε. Τι λες μου, έτσι λέω, από σήμερα είσαι εδώ, στο Άντικα Πρες. Ήξερε γαλλικά, αγγλικά και αρκετά γερμανικά και βέβαια και ρωσικά. Εδώ, μαζί μας. Τον έσωσα, τον βοήθησα, τακτοποίησα τη γυναίκα του στην τράπεζα των συνδικάτων, ήξερε γράμματα, εκεί στις καρτέλες. Μια απλή δουλειά, αλλά πληρώνονταν καλά. Αυτός λοιπόν, ο τετράκης εις θάνατον, κοιτάει τον Τζάτσο και τον Μαργκάη και τους λέει, εγώ θα πάω για να με εκτελέσουνε. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Πού να τολμήσουν να ανοίξουν το στόμα τους. Και την άλλη μέρα το πρωί γυρίσαμε στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε τότε την έκδοση της Δημοκρατίας ενοικιάζοντας ουσιαστικά κάτι μηχανήματα τα οποία δεν ξέραμε να χειριστούμε και τα έβαλα στο υπόγειο του σπιτιού μας και σιγά σιγά σε λίγες μέρες μπορούσαμε να τυπώνουμε. Λοιπόν, αυτά γράφαμε τα κομμάτια στη γραφομηχανή, τα βγάζαμε φωτοτυπίες, έτσι, και τα περνούσαμε και μετά τα τυπώναμε. Εκεί συνεργάστηκε και ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος. Όμως ήταν πάρα πολύ κουραστικό και δεν είχα και καιρό κανείς μας να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν έβγαινε με τίποτα. Γιατί ήταν μετά να τα συναρμολογήσεις, να τα κολλήσεις, να τα πας στο ταχυδρομείο. Δεν έπρεπε να κάνεις άλλη δουλειά, έπρεπε να έχω ένα στρατό να κάνει αυτή τη δουλειά. Οπότε άρχισα να ψάχνω. Δεν έβρισκα τίποτα και κάποιος μου έδωσε μία πληροφορία για το Λονδίνο και μας έστεισε ένα κυπριακό τυπογραφείο. Πήγαμε λοιπόν με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο στο Λονδίνο και αρχίσαμε να την τυπώνουμε εκεί, στέλναμε δηλαδή τα όλα έτοιμα, την τύπωνε αυτός, μας την έστειλε πακέτα, πάλι όμως έχανα την επικαιρότητα, δεν με βοηθούσε αυτή η ιστορία. Και γι' αυτό μία μέρα λέω, για σταθείτε, να βάλουμε ρεφενέ, να φτιάξουμε ένα ελληνικό τυπογραφείο.
Βέβαια με τη δημοκρατία δεν μπορεί να ζήσει. Θα μιλήσουμε με τα συνδικάτα. Μίλησαμε με τα συνδικάτα, τα οποία τυπώνανε τότε διάφορα έντυπα για τους ξένους εργάτες. Και βεβαίως τα συνδικάτα είπανε γι' αυτό το σκοπό θα βοηθήσουμε. Λέω ούτως ή άλλως θα σας κάνει τιμές κατώτερες από αυτές τις οποίες πληρώνετε για να έχετε και ένα όφελος. Εμείς θέλουμε απλώς να μπορεί να συντηρηθεί. Θέλουμε να βγάζουμε τη δημοκρατία. Και άρχισε να βγαίνει η δημοκρατία κανονικότατα εκεί. Εν τω μεταξύ, εκδώσαμε και την κομμουνιστική επιθεώρηση. Ήρθαν τα παιδιά και μας παρακαλέσανε να πάμε εμείς. Ελάτε εδώ. Τους τυπώναμε την κομμουνιστική επιθεώρηση. Και ό,τι προκηρύξεις είχαν όλες οι οργανώσεις αριστερές, ερχόντουσαν εκεί και τους τυπώναμε. Τυπώσαμε το «Αγάπη Ελευθερία μου» του Μαγκάκη. Τυπώσαμε του Γκίτα Γκρας την ομιλία στην Αθήνα. Άλλο αυτό εγχείρημα. Τι κάνει κανείς όταν είναι νέος. Ο καημένος ο Γκίτα Γκρας πήγα στο σπίτι του πρωί-πρωί μαζί με τον Άγγελο τον Μαρόπουλο και τον Ηλία τον Χατζηανδρέου. Και επειδή ήταν πολύ φίλος του Βίλι Μπραντ, αδελφικός φίλος, και πήρε τηλεφώνημα από την S5, ποιοι θα πάνε, μας δέχτηκε πρωί-πρωί στο σπίτι για καφέ. Του είπα λοιπόν ότι πρέπει πάει στη Θυσία να κατέβεις στην Αθήνα να κάνεις μία ομιλία. Δεν κινδυνεύεις, εσύ. Αλλά την ομιλία αυτή πρέπει και να την μοιράσουμε. Καλά, λέει, θα σας τη δώσω να τη μεταφράσετε και να μου δώσει μερικά κομμάτια να τα δώσω. Όταν ήρθε η ώρα να φύγει, πάμε στο αεροδρόμιο με μία βαλίτσα, τεράστια βαλίτσα. Κοιτάει ο Γκίτα Γκρας, λέει, αυτό τι είναι, λέω, η ομιλία σου. Θα με συλλάβουν, λέει, από το αεροπλάνο, δεν θα προλάβω να κατέβω. Του λέει, όχι, όχι, επειδή θα διαδώσουμε εμείς ότι για τον Billy Brand, καταλαβαίνεις τι κάναμε. Να πούμε, μη φοβάσαι. Δεν του κάνανε τίποτα. Την πέρασε. Δεν την ανοίξανε. Φοβηθήκαν, δεν θέλανε να συγκρουστούν με τους Γερμανούς. Δεν θέλανε. Και την πέρασε. Τι άλλα τυπώσαμε. Διάφορες τέτοιες έτσι μπροσούρες. Μέχρι αυτό το Attica Press έζησε. Εγώ έφυγα το 1974 την άλλη μέρα που έπεσε η Χούντα, αυτό εξακολουθεί να υπάρχει. Αυτό το παιδί που είχα εγώ βρει και τον έκανα τυπογράφο, έχει γεράσει πια. Και ένα παιδί του σπούδασε οικονομικά στη Φραγκφούρτη, είναι πολύ έξυπνος, πολύ καλός, και το κρατάει το Άττικα και κάνει δουλίτσες γερμανικές. Υπάρχει ακόμα το Άττικα στη Φραγκφούρτη. Είχε βέβαια μεγάλες περιπέτειες. Ο Ασάρης, προς τον Ασάρης νομίζω εγώ ήταν ο συνταγματάρχης, προσπαθήσανε να τον εξαγοράσουν, να το πάρουν το τυπογραφείο. Τους είπε λοιπόν αυτός ότι δεν γίνεται, σκοντάφτουμε στο Βουκελάτο. Υπάρχει, πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο, δεν μπορεί έτσι το Άττικα. Ο Βουκελάτος είναι μέτοχος. Ο Χατζηανδρέου είναι μέτοχος, ο Μαρούπουλος, το είπε. Και έτσι εγκατέλειψαν το σχέδιο. Μετά αφού εγκατέλειψαν αυτό το σχέδιο σκηνοθέτησαν κάτι καταπληκτικό. Με παίρνουν από τη Ιουγκοσλαβία, με παίρνει ένας νεαρός από τη Ιουγκοσλαβία και μου λέει είμαι καθοδόν προς τη Γερμανία αλλά με έχουν συλλάβει οι Ιουγκοσλάβοι. Είμαι του βουλευτή Τάδε, ένας πολύ γνωστός βουλευτής, τον οποίο δεν έχει καμία σχέση, ήταν πλαστογραφημένα όλα. Έχω γράμμα του για σένα, ναι.
να με βοηθήσεις να πιάσω μια δουλειά, να σταθώ, να ζήσω στη Γερμανία κτλ. Καταρχήν εγώ πείθομαι. Γράμμα από το... Και ένα πρωί έρχεται τάγκ το κουδούνι στο σπίτι μου. Τον βάζω επάνω, φαγητό, ύπνο και χατζηλίγι. Παρακολουθώ όμως ξαφνικά ότι πηγαίνει συχνά στη Βόνη. Τον Κότας που εκεί είναι όπως είναι η Κηφισιά, ας πούμε, με την Αθήνα και πιο κοντά. Αλλά γιατί πάει στη Βόνη. Αυτός μου έλεγε ότι πάει, ψάχνει για καμιά δουλειά και τα λοιπά. Δεν είχα και καιρό να ασχοληθώ, πού να βρω καιρό. Ένα βράδυ βάζει τα κλάματα. Τι έπαθες, είπε. Πιάσανε κανένα δικό σου, εκεί πήγε το μυαλό μου. Όχι, μου λέει, χειρότερο. Πες μου τι σου συμβαίνει. Λέει, θα με σκοτώσεις. Εγώ έχω σκοτώσει τα μερμήγη του, λέω, μη στεναχωριέσαι. Τι σου συμβαίνει. Μου λέει, ντρέπομαι, δεν μπορώ να σου το πω. Τον πίεσα. Μου λέει, είμαι στην υπηρεσία της Χούντας. Με έχει στείλει ο Περισσιάδης, κάπως έτσι λεγόταν. Αυτός λέει το οργάνωσε. Όλα είναι πλαστά τα χαρτιά. Δεν ξέρω κανένα βουλευτή που σου έχει γράψει γράμμα θερμό για μένα. Αυτός ήταν, εν τω μεταξύ ο βουλευτής ήταν στο Ναϊστράτη. Πού να το ελέγξω. Και λέω, καλά, και τι κάνεις. Βγάζει ένα στυλό και μου λέει, το βλέπεις αυτό. Ηχογραφώ ό,τι λέτε. Και εμείς βέβαια, στο σπίτι μου, κάναμε συσκέψεις. Σκότωσέ με να μου λέει, αηδίες και τα λοιπά, όχι. Δεν θα δώσεις να καταλάβει ο συνταγματάρχης τίποτα. Τότε θα σε σκοτώσω. Θα συνεχίσεις να του πηγαίνεις πληροφορίες. Ώσπου να μας καταλάβει. Οπότε λοιπόν στείλαμε συζητήσεις και λέγανε παραδείγματος χάρη ότι πες τους αύριο να χτυπήσουν στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια. Μπούρδα. Να πάμε στο συναγερμό, τηλεφωνήματα, ο συνταγματάρχης λάβετε τα μέτρα σας και τα λοιπά. Το φώναζε την ημέρα, λέει δεν έγινε τίποτα, γιατί. Λέει γιατί προφανώς δεν μπορέσανε. Έμπες και δικαιολογίες, το δασκαλεύαμε κι εμείς. Του έδινε λοιπόν λεφτά. 500 μάρκα. Το μήνα ήταν πολλά. 500 μάρκα. Λέω τι αν τον κάνω τώρα αυτά. Θα σκάσει η βόμβα, δεν γίνεται. Πόσες ψεύτικες πληροφορίες. Θα τον μπλακώσετε στο ξύλο, θα τον κάνουν τα ραδιό. Λέω να δεις. Θα σε στείλω στη Στοκχόλμη. Ας είμαι εγώ με τον Ανδρέα στα μαχαίρια, σε αυτά τα θέματα δεν μας χωρίζει τίποτα. Θα σε στείλω στο Στοκχόλμη. Γράφω ένα εμπιστευτικό γράμμα στον Ανδρέα Παπανδρέου και το στέλνω και του λέω θα στον στείλω εκεί. Έχει υπόψη ότι ήταν στημένος πράκτορας της Χούντας και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις τώρα γιατί θα φανεί. Το θέμα είναι να το σώσουμε το παιδί. Νέο παιδάκι είναι, την πάτησε. Δεν το φαίνεται ότι κάποια δουλίτσα του βρήκανε εκεί και έμεινε εκεί και δεν το ξανάδα ποτέ πια. Τέτοιες ιστορίες διάφορες. Μετά πλακώνε στο σπίτι μου ένα πρωί 4 αστυνομικοί γαλλονάτοι. Εγώ λέω αμάν. Κάτι έχω. Βρήκανε και θα με πιάσουνε. Ευγενέστατη κύριε Βουκυράδη, λέει πρέπει να σας μιλήσουμε. Λέει, έχουμε, ακούστε που λέει, έχουμε διαταγή από τον Γαγκελάριο. Κινδυνεύει η ζωή σας.
Αν κινδυνεύει, λέω, τι να κάνω. Λέω, πρέπει να λάβετε μέτρα. Εμείς θα σας βοηθήσουμε να λάβετε τα μέτρα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Λοιπόν, πρώτον, από σήμερα το πρωί σας παρακολουθεί αυτοκίνητο της αστυνομίας, όχι με επίσημα, ξέρεις, πώς τα λέμε αυτά τα... Σας ασφαλείς. Μπράβο. Επίσης, σας δίνουμε άδεια πληροφορίας, θα φύγετε σαν πάρα άδεια πληροφορίας. Είπα μέσα από όπου, τι να σου πω τώρα. Άδεια πληροφορίας και μέσα στην ντουλάπα ήταν όπλα. Λέω, ναι, σας ευχαριστώ. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι αν πράγματι θέλουν να με σκοτώσουν, δεν πρόκειται να τους εμποδίσει τώρα το πιστολάκι το δικό μου. Είναι εξασχημένοι. Πρέπει να είναι δύσκολο πάμε να μου τη στήσετε, τέλειωσε το ίδιο. Παρ' όλα αυτά μου λέει, εμείς συνιστούμε να οπλοφορείτε. Μάλιστα. Δεν θα λέτε πού πάτε. Λέω, εκτός από τη γυναίκα σας. Και θα της πείτε και αυτή να μιλάει. Δεν θα δίνετε ποτέ την ώρα που πρόκειται να ταξιδέψετε. Θα δίνετε άλλη ώρα. Θα φύγω το βράδυ με τον 8. Γιατί ταξίδευα πολύ. Είχα κάρτα ετήσια πρώτη θέση για να κινούμε. Εντάξει. Ευχαριστώ. Αλλά παιδί μου, αυτά εκεί είναι. Τάκ την άλλη μέρα πλακώνουν δημοσιογράφοι. Η γυναίκα μου έλειπε. Μου λέει μία δήλωση, κύριε Βουκελάδη, και τα λοιπά, λέει. Λέω, ακούστε. Δεν ήξερα τι είχαν δηλώσει, γιατί είχαν βάλει και τον Παππούλια στη λίστα. Τον Παππούλια, τον Μαθιόπουλο και τον Νικολάου της Deutsche Welle. Λέω, δεν ξέρω αν μιλήσανε οι άλλοι κύριοι και τι είπανε. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι δεν θα τολμήσει να το κάνει. Δημοσιογράφη, λέω, δεν θα διακινδυνεύσει η Χούντα να διαρρήξει τελείως τις σχέσεις της με τη Γερμανία. Εάν με σκοτώσει εμένα, θα ξεσηκωθεί όλη η S5, θα βγει στους δρόμους. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Είμαι ο πρόεδρος των σοσιαλδημοκρατών Γερμανών φοιτητών, που με εξέδεξαν πρόεδρο. Είμαι αντιπρόεδρος της νεολαίας, του Young Socialista. Είμαι στέλεχος της Centrales S5, προσωπικός φίλος του Χέλμουντ Σμιτ και τα λοιπά. Δεν πιστεύω ότι θα το τολμήσει. Άρα δεν φοβάστε, μου λέει. Λέω, ναι, δεν φοβάμαι. Οι άλλοι κάνανε λάθος. Τα είχαν κάνει επάνω τους και κλαψουρίζανε στην τηλεόραση. Και μετά τους κακοφάνηκε. Πω, λέει ο Γιώργος, γιατί να πει ότι δεν φοβάται και να τα μάθω. Πρέπει να δώσω θάρρος στους άλλους. Τους μάλιψα στα καλά σας. Εάν κλαψούριζα, δεν θα έβρισκα μετά άνθρωπο να έρθει σε μια συγκέντρωση. Τραγαθήκατε. Εάν θα με σκοτώσει, σημαίνει ότι κινδυνεύουμε όλοι. Όταν λοιπόν ο Γιώργος Ανομερίδης βρήκε τρόπο να έρθει στη Γερμανία λόγω μιας των εκκλησιών που έγινε και φέτος στο Βερολίνο, και αυτός ήταν στη ΧΑΝ, στη Χριστιανική Ένωση Νέων, και έτσι εμπόρεσε να έρθει στο Βερολίνο και μετά να πάει στη Στοχόλμη, στη Στοχόλμη να φάει τα μούτρα του και μετά να του πούνε πήγαινε στο Γιώργο τον Βουκελάτο και ήρθε σε μέναν. Λοιπόν, να σχεδιάσουμε. Δεν σχεδιάζουμε μέσα στο σπίτι μου τίποτα. Θα σχεδιάσουμε, θα πάμε βόλτα σε ένα πάρκο που ξέρω εγώ. Εκεί θα κουβεντιάζουμε και εκεί θα τα φτιάξουμε. Λοιπόν, είσαι νεότερος από μένα. Αν σκοπεύεις να με ακούσεις, έχει καλός. Αλλιώς πρέπει να το εκ των προτέρων ότι θα με γράψεις για να μην χάνω τον καιρό μου. Λοιπόν, πάμε και θα σου πω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, και σχεδιάζουμε το ελληνικό δημοκρατικό κίνημα. Του λέω, η διακήρυξη θα γραφτεί μεν εδώ, από εδώ, θα σταλεί όμως από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
και εγώ θα την περάσω στα μίδια ως διαχείριξη που μου ήρθε από την Ελλάδα. Είχα πολύ καλή σχέση με τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, ωραία, η διαχείριξη. Η διαχείριξη θα τη γράψουμε γρήγορα, από σένα απαιτώ. Να τη δει ο Κωνσταντόπουλος ο Νίκος, να τη δει ο κριτικός, δεν θυμάμαι ποιον άλλον του είπα τότε, θυμάμαι τα ονόματα, θέλω να ξέρω τη γνώμη σου, από τη Δημοκρατική Άμυνα. Τίποτα άλλο δεν θα κάνεις προς το παρόν. Τρόπος επικοινωνίας. Θα σου το πω εντός των ημερών. Εσύ έτσι κι αλλιώς θα κάτσεις, τρεις μήνες θα καθόταν εκεί μαζί μου. Παίρνω το Γιώργο του Παπαδόπουλου και λέω πάμε στο Hellas Express, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, το οποίο περνούσε από Βόνι, Ντίσελτοφ, Ντούισμπουργκ και τα λοιπά. Μπαίνουμε στο τρένο. Έχεις, θα πάρεις κατσαβίδια μαζί σου, τα πάντα. Εδώ. Εσύ μπαίνεις στην τουαλέτα. Εγώ και ο Νίκος περιμένουμε απ' έξω, σειρά. Επομένως, όποιος έρθει τρίτος, θα πάει στο άλλο βαγόνι για να μπορέσει να μπει σε τουαλέτα. Επάνω από το αυτό υπάρχει, λέω, πάνω από εκεί που τραβάς είχε το καζανάκι, βλέπω έχει με τέσσερις βίδες. Δεν ξέρω τι είναι. Ξεβίδωσέ το να δούμε τι χώρο έχουμε. Ψηλός αυτός, έλεγε, βέβαια. Αν έρχεται πάω, το ξέρω. Παίρνει πράγματα μέσα μου, λέει, ενθουσιασμένος. Λέω, εντάξει, το έχεις ξαναμιλώσει, μάλιστα, εντάξει. Τώρα, να σημειώσουμε. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, να ξέρουμε, γιατί δεν ξέρω, το βαγόνι. Τι λέει, τι νούμερο γράφει απ' έξω, όλα αυτά να τα σημειώσουμε, να ξέρουμε τι πρέπει να γράψουμε. Λέω λοιπόν στον Ομερίδη ότι όταν σου στέλνω υλικό, θα έρχεται σε κάποιο σπίτι ως τηλεγράφημα για τα φάρμακα που ζήτησε η θεία σου ή του αλουνού, η γιαγιά, η μαμά, ως τηλεγράφημα, ότι ξέρεις, αυτά τα φάρμακα κοστίζουν τόσο και θα είναι ο αριθμός του μαγωνιού. Μάρκα. Και διάφορα τέτοια, τα οποία θα καταλάβεις αμέσως ότι θα πρέπει να είσαστε στο λιοντοκλάδι, να μπείτε μέσα και να στήσετε το παιχνίδι όπως το έστησα εγώ, δύο-τρεις απ' έξω, ένας μέσα, ξεβίδωμα, στο σάκο, βγαίνετε στον επόμενο σταθμό. Όχι να πάτε με αυτό στην Αθήνα, στον επόμενο σταθμό βγαίνετε. Και παίρνετε το άλλο, όποτε. Λειτουργήσε το σύστημα. Λέω, με αυτόν τον τρόπο θα σου στέλνω, εκτός από τα υλικά, θα σου στέλνω το δελτίο τύπου. Δεν υπάρχει πιο πολύτιμος πληροφοριοδότης για τους Έλληνες από αυτό το πράγμα. Τι λέει ο παγκόσμιος τύπος, τι δηλώσεις όλων των αρχικών κτλ. Λοιπόν, θα έχει μέσα ένα πακέτο με δελτίο της Μετάλ, το οποίο συντάσσω εγώ. Δεύτερον, θα έχει δημοκρατία. Αλλά δεν μπορεί να τα βάλουμε όλα μία φορά, γι' αυτό θα έχετε ταξιδάκια. Τώρα βέβαια θέλετε χρήματα. Θα σας βοηθήσουμε οικονομικά. Για να μπορείτε να μπείτε στο τρένο να πάρετε το εισιτήριο. Έτσι λοιπόν εστήθηκε ο μηχανισμός. Όπλα. Όπλα πήγαμε στη Δανία. Μέσω ενός αυτού της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Θυμάσαι. Πήγαμε στη Δανία, βρήκαμε εκεί κοντάκτ και τα λοιπά. Και σε καλές τιμές μας προμηθεύανε. Θέλαμε δυναμίτη καλό και θέλαμε και κανένα πιστόλι και κανένα, πώς το λένε αυτά τα, όχι Καλάζνικοφ, κάτι άλλα αυτόματα.
λειτουργούσε σωστά. Πηγαίνω, ψαρεύω μία τουρίστρια, φοιτήτρια, τα φιλενάδα ενός φίλου, η οποία ήθελε να πάει στα Ελλάδα, του ακούσει τον καιρό του, αβήκες να πας στα Ελλάδα κι εσύ. Αλλά να πας. Θα έχεις και μία όμως τσάντα μαζί. Δεν την πιάσα. Μετά όμως τη βρήκανε. Μετά.